ξεκίνημα φέτος για τη Θεία Λακαμαρίων, μια νέα σεζόν θα έλεγα με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες ξεκινάει για την ομάδα σας, κύριε Φουστέρη. Η πρώτη συνέντευξη της χρονιάς είναι ουσιαστικά, το δικό σας χαιρετισμό, ας το πούμε έτσι. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην πρώτη μας προπόνηση. Πάνω απ' όλα να έχουν υγεία οι αθλητές μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστημένος γενικά από την ενίσχυση της ομάδας, από τους παίκτες που αποκτήθηκαν από το τεχνικό επιτελείο που άλλαξε. Το ρόστερ έχει κλείσει από τις 10 Ιουλίου, σχετικά πάρα πολύ νωρίς. Ήταν επιλογή του προπονητή να έχουμε το ρόστερ από πολύ νωρίς. Τώρα αν θα χρειαστεί κάποια διορθωτική αλλαγή θα φανεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Άρα δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας? Όχι, δεν αποκλείεται. Υπάρχει πιθανότητα, αν οποιαδήποτε στιγμή, να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση ή μια προσθήκη. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να φύγει κάποιος. Σημαίνει ότι μπορεί να προσθεθεί και κάποιος ακόμα στην ομάδα. Οι στόχοι που είχαν τεθεί φέτος, πέρυσι, την περσινή χρονιά, ήταν η σωτηρία της ομάδας φέτος. Ποιοι είναι? Η ομάδα πέρυσι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να σωθεί. Πιστεύω ότι έχουμε μάθει μέσα από τα λάθη μας, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά. Φέτος η ομάδα έχει κάνει, πιστεύω, αρκετές διορθωτικές κινήσεις. Λειτουργούμε σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πορεία πραγματικά καλή. Στόχος, άρα δεν είναι στόχος παραμονή, είναι κάτι καλύτερο όσο χειρότερο φτάσει. Είναι κάτι καλύτερο, δεν το συζητάμε αυτό. Ακόμα και ο πρωταθλητισμός. Εάν τύχει, ναι. Βλέπουμε φέτος ένα διαφορετικό τεχνικό επιτελείο. Πιο οργανωμένη ομάδα φαίνεται σε αρκετούς τομείς. Αυτό είναι, βασίζεται σε αυτό που είπατε πριν, δηλαδή είδατε τι έλειπε και το συμπληρώσατε? Κοιτάξτε να δείτε. Το έχω ξαναπεί αυτό, ότι την πρώτη χρονιά μαθαίνουμε. Τη δεύτερη χρονιά εξελισσόμαστε και αυτό το έχουμε δείξει σαν ομάδα από την πρώτη χρονιά που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Φέτος έπρεπε να κάνουμε την υπέρβαση σε όλα τα στάδια, από τον φροντιστή μέχρι τον τελευταίο που θα ασχολείται με την ομάδα. Γιατί μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο, όταν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, πρέπει να είναι σε όλα σε υψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό team. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και θα λειτουργήσουν όλα, πιστεύω, πολύ καλά. Πόσο δύσκολο είναι να στηθεί μια ομάδα η οποία σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει τη χρονιά της και καν δεν γνωρίζεις ποιον όμιλο θα αγωνίζεται και ποιοι θα είναι αντίπαλοι της? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πραγματικά είναι μια τεράστια δυσκολία. Εδώ ξεκινήσαμε με την προοπτική ότι ο σχεδιασμός, ο μικρός που θα παίζει μέσα, θα είναι γεννημένος το 98 και φτάσαμε να είναι το 2000. Εμείς από τύχη, ήδη οι δύο μικροί που είχαμε κλείσει ήταν το 2000 και ο ένας το 99. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις προγραμματισμό. Πόσο μάλλον όταν δεν ξέρεις σε ποιο όμιλο θα παίξεις. Το ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι δεν ξέρεις και με πόσες ομάδες θα παίξεις. Άλλοι λένε 14, άλλοι πέρυσι ήταν 12, άλλοι 13. Έχει αντικειμενικές δυσκολίες. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Η ομάδα είναι μία, η Θεία Λακαμαρίου. Εμείς όλοι, εγώ, η διοίκηση, όσοι ασχολούμαστε με την ομάδα, είμαστε περαστικοί. Η Θίελα θα παραμείνει και η ιστορία θα μείνει στη Θίελα. Όσοι αγαπάνε τη Θίελα πρέπει να είναι δίπλα στη Θίελα. Δεν είναι η ομάδα κανενός. Ούτε του Βαγγέλη του Φουστέρη, του Μιχάλη του Θοδωσιάδη, ούτε του Στέφανου του Γεροντάκη, κανενός. Η ομάδα είναι του Καμαρίου. Γι' αυτό λέγεται και Θίελα Καμαρίου. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τους ανθρώπους που είμαστε στο ΔΣ και πιστεύω ότι και οι Καμαριανοί αγαπάνε την ομάδα και τη βοηθάνε όσο μπορούν. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτό που θα δει ο κόσμος, όχι μόνο του Καμαριού αλλά και της Σαντορίνης φέτος, θα είναι ακόμα περισσότερο πιο κοντά της εμάς στην ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή επιτυχία. Υγεία πάνω απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ.